Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκη, στη διάρκεια τη οποία συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση τη Γενική Συνέλευση ακολούθησαν αρχαιρεσίε για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Μάλιστα, η πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου στην Κομοτινή. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε μάλιστα σώμα απαρτίζεται από τους εξή: Πρόεδρο ο Απόστολο Παλακίδη, πρώτο αντιπρόεδρο ο Γιώργο Χρυσοχοίδη, δεύτερο αντιπρόεδρο ο Απόστολο Αγκόρτζα, ταμίας ο Γιώργο Κυρατζόγλου, γραμματέα η Μαρία Σωτηριάδου και μέλη η Άννα Στυλιανίδου και η Νικόλη Ιωαννίδου. Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκη ευχαρίστησε του απερχόμενου και ιδιαίτερο τον τέο πρόεδρο Κωνσταντίνο Χατζη Κωνσταντίνου για τη συμβολή του τα προηγούμενα χρόνια, τηρώντα του σκοπού του καταστατικού και αφοσιωμένου στην προάσπιση του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το νέο διοικητικό συμβούλιο δεσμεύτηκε για την περαιτέρω ενίσχυση των ξενοδόχων τη Θράκη και τη διενέργεια δράσεων εξωστρέφεια με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση νέων συνεργασιών.